Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου το Σύλλογο Αποφύτων του ΑΠΙΘΗ και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο, τον κύριο Σαββίδη, για την τιμητική πρόσκληση, όπως και την νομική σχολή και ιδιαίτερα την Κοσμήτωρα, την κυρία Σημεωνίδου, η οποία με μεγάλη θέρμη αγκάλιασε αυτή την πρωτοβουλία του Συλλόγου Αποφύτων και βοήθησε σημαντικά και στα οργανωτικά θέματα και περιέβαλε και με το κύρος της σχολής την εκδήλωση αυτή. Και βέβαια είναι χαρά μας και με ένα ιδιαίτερη χαρά που απόψε το τιμόμενο πρόσωπο είναι ο Αντώνης Πανιτάκης, καθηγητής της σχολής και διαπρεπής συνταγματολόγος. Τώρα βέβαια, όπως άρχισε με τα ονόματα και με τα χειροκροτήματα, κάπως με ξένησε, γιατί είναι σαν το θέατρο φάνηκε λίγο. Χαμηλό, εντάξει, εμείς πάμε στο νομίζω πρέπει να γυρίσουμε λίγο στα... Ναι, λίγο στο πιο... Ναι, στα πιο ακαδημαϊκά στο μας. Ακαδημαϊκό, στο πιο ακαδημαϊκό στυλ. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα κάνω ορισμένες εισαγωγικές παρατηρήσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος και θα προσπαθήσω να, έτσι να εντοπίσω, να περιγράψω ποια είναι η διαδικασία και σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος. Είμαστε στη μέση περίπου της πρώτης φάσης της διαδικασίας και θα ξεκινήσω με ορισμένες γενικές παρατηρήσεις. Η αναθεώρηση του συντάγματος είναι, όπως ξέρουμε όλοι, μια κορυφαία πολιτιακή διαδικασία ενός κράτους δικαίου, διότι συνδέεται με τον αυστηρό του χαρακτήρα, στον οποίο θεμελιώνεται και η υπεροχή του. Αυτό είναι το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι η αναθεώρηση δίνει μια αφορμή, μια ευκαιρία αναστοχασμού τόσο στα κρατικά όργανα όσο και στους πολίτες, ιδιαίτερα σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης. Η αναθεώρηση, έτσι κι αλλιώς, αποτελεί ένα σημείο τομής, ιδιαίτερα για ένα σύνταγμα σαν το δικό μας που προβλέπει πολύ απαιτητικές και δύσκολα εφαρμόσιμες διαδικασίες αναθεώρησης. Τα τελευταία χρόνια όλοι ξέρουμε ότι το Σύνταγμα δοκιμάστηκε πολλαπλώς, καθώς άντεξε στις αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις και στο δημοψήφισμα, εξασφαλίζοντας ομαλή εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία και σε γενικές γραμμές σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επίσης, επιβεβαίωσε ένα ισχυρό, κατά τη γνώμη μου, κεκτημένο της μεταπολίτευσης, που είναι η θεσμική διάρκεια. Κεκτημένο που μέσα στην παραζάλη της κρίσης και των μνημονίων συχνά υποτιμούμε. Αυτό το σημαντικό επίτευγμα της μεταπολίτευσης αποκτά ακόμα εντονότερη σημασία αν λάβουμε υπόψη ότι την περίοδο της κρίσης κατέρευσε το κομματικό σύστημα του δικομματισμού, άλλαξαν ριζικά οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί, ασκήθηκαν ισχυρές πιέσεις από διεθνείς παράγοντες και τέθηκαν με οξύτητα και ένταση ζητήματα ελέγχου συνταγματικότητας των νόμων υπό την απειλή της δημοσιονομικής κατάρρευσης. Πιστεύω ότι το Σύνταγμα σε αυτές τις πιέσεις άντεξε. Παρ' όλα αυτά, αναδείχθηκαν και αδυναμίες που αφορούν στην αρχιτεκτονική των θεσμών του κοινοβουλευτισμού, θεσμικές αστοχίες και προβληματικές ρυθμίσεις με συνέπειες στην ομαλή διεξαγωγή του πολιτικού ανταγωνισμού, όπως για παράδειγμα η διάλυση της Βουλής λόγω αδυναμίας εκλογής του Προέδρου Δημοκρατίας το 2015 και το εσπευσμένο και συνταγματικά έολο δημοψήφισμα του καλοκαιριού της ίδιας χρονιάς. Χρόνιες παθογένειες στη συνταγματική ρύθμιση της ποινικής ευθύνης των Υπουργών και εύλογες ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο το πολιτικό σύστημα αντιμετωπίζει τη βουλευτική ασυλία διαμόρφωσαν συνενέσεις προς την κατεύθυνση της αναθεώρησης των θεσμών αυτών. Επίσης, ζητήματα ελέγχου συνταγματικότητας των νόμων με βάση αποφάσεις δικαστηρίων που έχουν κρίνει εσχάτως αντισυνταγματικές, οριζόντιες και καθολικές μειώσεις μισθών και συντάξεων στο δημόσιο τομέα αποτελούν σημαντικό αντικείμενο προβληματισμού και σταθερό πεδίο θεωρητικών και δικαστικών αντιπαραθέσεων. Η πρώτη όμως βασική προϋπόθεση που το Σύνταγμα απαιτεί για την αναθεώρησή του είναι η συνένεση των πολιτικών δυνάμεων. Κουλτούρα συνένεσης δεν έχουμε στη χώρα μας και στην έλλειψη αυτή έχει συμβάλει ο συγκρουσιακός δικοματικός κοινοβουλευτισμός που είχε διαμορφωθεί και ίσχυε μέχρι την περίοδο της κρίσης. Οι χώρες που βγήκαν επιτυχώς από τα μνημόνια διαμόρφωσαν συνενέσεις
διότι εκπώνησαν συμφωνημένα από όλες τις πολιτικές δυνάμεις εθνικά προγράμματα εξόδου από την κρίση, τα οποία και τήρησαν. Στη χώρα μας, με το ξέσπασμα της κρίσης, παρά τις πολυκομματικές κυβερνήσεις, κυριάρχησε η ένταση, η πόλωση και οι αλληλοκατηγορίες που μας καθήλωσαν σε μια οικονομική στασιμότητα που ακόμα συνεχίζεται και σίγουρα δεν προδιαγράφει ευνοϊκές συνθήκες για θεσμικές αλλαγές μακράς πνοής. Επίσης, επιβαρυντικός παράγοντας και χρόνια αδυναμία των θεσμών μας είναι το κυρίαρχο πνεύμα νομικισμού που εμποδίζει να ενσωματώσουμε στους συλλογισμούς μας, στις θεσμικές πρωτοβουλίες και σίγουρα στις δικαστικές αποφάσεις, δεδομένα της οικονομίας και της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας. Κατά την κρίση μου, το Σύνταγμα δεν ευθύνεται για όλα αυτά, ούτε θα μπορούσε να τα αποτρέψει, καθώς δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις στα δημοσιονομικά αδιέξοδα της χώρας και στις παραγωγικές της αδυναμίες, και ως εκ τούτου δεν είναι σκόπιμο να το φορτώνουμε με προσδοκίες τις οποίες δεν μπορεί να ανταποκριθεί και οι οποίες ανάγονται στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος και της οικονομίας. Η διαπίστωση αυτή πιστεύω ότι ενισχύεται και από το γεγονός ότι οι πολύ αυστηροί ευρωπαϊκοί περιορισμοί για το ανώτατο όριο ελλείμματος και χρέους ήδη από τη συνθήκη του Μάστριχ, καθώς και οι αντίστοιχοι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί ελέγχου, δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν το δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Πώς θα μπορούσε να το κάνει το Σύνταγμα? Καμιά αναθεώρηση ενός εθνικού συντάγματος, κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς να λάβει υπόψη τις δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτή τη συμμετοχή, και καμιά θεσμική μεταβολή δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί επιτυχής χωρίς τη συνειδητοποίηση των ευρωπαϊκών συσχετισμών και των θεσμικών δεδομένων. Κάναν λάθος οι πολιτικοί αρχηγοί όταν επιχειρούσαν να αγνοήσουν αυτούς τους συσχετισμούς, και μετά βέβαια αυτό το λάθος το πληρώναμε όλοι μας. Οι αποφάσεις των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της νομολογίας του δικαστηρίου, των δικαστηρίων του Λουξεμβούργου και του Στρασβούργου, αποτελούν ένα θεσμικό και νομολογιακό πλαίσιο στο οποίο πρέπει το κράτος να προσαρμόζεται όταν επιχειρεί ένα τόσο σημαντικό θεσμικό βήμα όπως η αναθεώρηση. Αυτή η διαπίστωση μας οθεί στη σκέψη ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε κάθε συγκρουσιακή και συγκυριακή προσέγγιση του Συντάγματος. Πρέπει επίσης να συνειδητοποιηθεί ότι παθογένειες στη δημόσια διοίκηση, στην παιδεία, στην υγεία, στην κοινωνική ασφάλιση απαιτούν γενναίες και ορθολογικές νομοθετικές παρεμβάσεις και όχι τόσο συνταγματικές μεταρρυθμίσεις. Το χρόνιο πρόβλημα, για παράδειγμα, της πολυνομίας κακονομίας, η απουσία ενός σταθερού φορολογικού και χωροταξικού πλαισίου και σοβαρών κινήτρων αποτρέπουν επενδύσεις και οδηγούν σε οικονομική στασιμότητα και μαρασμό, και στην αποτροπή αυτών των φαινομένων μόνο οριακά μπορεί να συμβάλλει το Σύνταγμα και η όποια αναθεώρησή του. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραγνωρίζετε βέβαια ότι υπάρχουν μείζωνα ζητήματα παραβίασης συνταγματικών διατάξεων, όπως για παράδειγμα ένα πολύ καθημερινό που το συναντάμε συνέχεια στην ειδησιογραφία, είναι εκείνες οι διατάξεις που αφορούν στην παρεμβολή άσχετων ρυθμίσεων σε νομοσχέδια με άλλο κύριο αντικείμενο, ή επίσης όπως η έκδοση πράξεων νομοθετικού περιεχομένου χωρίς να τηρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την έκδοση αυτή. Αυτές οι κοινοβουλευτικές πρακτικές αποτελούν παθολογίες τις οποίες μια συνταγματική παρέμβαση θα τις καθιστούσε δικαιοπολιτικά λειτουργικότερες. Στο πνεύμα αυτό λοιπόν, η υποβολή πληθωρικών προτάσεων σε θέματα όπου έχει διαπιστωθεί μεγάλη απόκληση απόψεων είναι καταδικασμένη να αναβαγήσει. Αντίθετα, εκτιμώ ότι απαιτείται επικέντρωση στα σημεία όπου υπάρχει σύμπτωση απόψεων τουλάχιστον επί της αρχής, όπως είναι το άρθρο 32 για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, το άρθρο 86 για την πολιτική ευθύνη, το αντίστοιχο άρθρο για τη βουλευτική ασυλία, και πρέπει επίσης να γίνει μια προσπάθεια επίτευξης συγκλήσεων σε εκείνες τις περιπτώσεις που όπου υπάρχει κοινός τόπος προβληματισμού και η συνένεση εν δυνάμει θα ήταν εφικτή, όπως για παράδειγμα στις σχέσεις κράτους και εκκλησίας, ώστε να μην χαθεί
μια ευκαιρία όριμων και αναγκαίων αλλαγών. Εκτιμώ ότι παρά το κλίμα πόλωσης και τα επικοινωνιακά τρίκ εκατέρωθεν, δεν μπορούμε να αναμένουμε ιδεώδεις πολιτικές συνθήκες, αφήνοντας το χρόνο να παρέλθει ανεκμετάλλευτος. Στην παρούσα χρονική συγκυρία έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις σε επίπεδο Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος μετά από 2,5 μήνες και 18 συνεδριάσεις και αναμένονται οι συζητήσεις στην Ολομέλεια της Βουλής, οι οποίες απέχουν μεταξύ τους ένα μήνα. Μάλλον την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε την συζήτηση στην Ολομέλεια. Η Ολομέλεια είναι εκείνη που θα αποφασίσει ποιες διατάξεις θα κριθούν αναθεωρητές. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα μπορούσαμε να πούμε ότι κρίνονται ως εξαιρετικά λίγες, λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις κοινοβουλευτικές ομάδες προτάθηκαν για αναθεώρηση σχεδόν 80 άρθρα του Συντάγματος. Επίσης, μέχρι σήμερα η αναθεώρηση απασχόλησε ελάχιστα την κοινή γνώμη και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ η εκτεταμένη δημόσια διαβούλευση που είχε προηγηθεί πιστεύω ότι δεν επέφερε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα και δεν αξιοποιήθηκε από τη διαδικασία ενώπιον της Βουλής. Στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής, ο ΣΥΡΙΖΑ υπερψήφισε δύο προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Η πρώτη αφορά το άρθρο 68 για τις εξεταστικές επιτροπές, δίνοντας τη δυνατότητα και στη μειοψηφία να μπορεί να τις συγκροτεί, και η δεύτερη το άρθρο 96 που αφορά την εξομοίωση των στρατιωτικών δικαστηρίων με τα τακτικά. Από την πλευρά της η Νέα Δημοκρατία έδωσε τη θετική της ψήφο για 4 συνταγματικές αλλαγές που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο άρθρο 32 για την αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από την πρόωρη διάλυση της Βουλής, για το οποίο είχε καταθέσει και η Νέα Δημοκρατία πρόταση. Εδώ η διαφωνία έγκυται στο ότι η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ καταλήγει σε άμεση εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, ενώ η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας καταλήγει σε μία εκλογή με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών. Επομένως, έχουμε διάσταση ως προς το περιεχόμενο, συμφωνία ως προς το άρθρο. Η αξιωματική αντιπολίτευση επίσης υπερψήφισε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για αναθεώρηση του άρθρου 86, περί ευθύνης υπουργών, δηλαδή για την κατάργηση της λεγόμενης αποσβεστικής προθεσμίας, του άρθρου 62 για τη βουλευτική ασυλία, προκειμένου αυτή να περιορίζεται μόνο στα αδικήματα που τελέστηκαν κατά την άσκηση των καθηγόντων του βουλευτή, και του άρθρου 101α για τις ανεξάρτητες αρχές και τον τρόπο εκλεγής των διοικήσεών τους. Για την τελευταία αυτή διάταξη και τα δύο κόμματα συμφωνούν στην ανάγκη να μειωθεί η αυξημένη πλειοψηφία των 4/5 που απαιτείται σήμερα για την επιλογή των διοικήσεων των ανεξάρτητων αρχών στα 3/5. Θεωρώ ότι λόγω των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας αναθεώρησης, που επιτρέπει στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή να ανατρέψει συγκεκριμένες προτάσεις της πρώτης αναθεωρητικής βουλής, και εδώ έχουμε μια διαφωνία τόσο στο επίπεδο των απόψεων μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, όσο και μεταξύ των συνταγματολόγων πάνω στο θέμα αυτό. Πιστεύω ότι σε αυτό το σημείο θα πρέπει να υπάρξει μια προγραμματική αναθεωρητική συμφωνία μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, ώστε να δεσμευτούν αμοιβαία πως ό,τι αποφασίσουν με ευρεία πλειοψηφία θα το τηρήσουν και στη δεύτερη βουλή, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των εκλογών. Αυτή είναι μια βασική πολιτική προϋπόθεση για μια ολοκληρωμένη συνταγματική μεταρρύθμιση. Τελειώνω με την εξής πρόταση. Πιστεύω ότι το Σύνταγμα είναι ο βασικός εγγυητής της εθνικής ενότητας και κατά βάση το μόνο φερέγγιο πεδίο στο οποίο μπορεί να στεριώσει μια εθνική, κοινωνική και αναπτυξιακή συμφωνία. Να αναζωογονηθεί αυτό που ονομάζουμε υγιή συνταγματικό πατριωτισμό. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, μια συνενετική αναθεώρηση μπορεί να συμβάλλει στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς του κράτους και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ.